Συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας, καλησπερίζοντας την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων του Νομούρου Δόπης, τον κύριο Ανέση Βαφιάδη. Κύριε Βαφιάδη, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κυρία Πατσχαλίδου και σας τους τηλεθεατές της Οδόπης τηλεόρασης σε όλη την περιφέρεια. Κύριε Βαφιάδη, να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με ένα γεγονός το οποίο έχει παρουσιαστεί τις τελευταίες μέρες και προκαλεί ανησυχία αλλά και όργη στον επαγγελματικό κόσμο. Και αναφέρομαι στις ειδοποιήσεις από ιδιωτικές εταιρείες ρεύματος για τις αποκοπές συνδέσεων ηλεκτροδότησης στις επιχειρήσεις οι οποίες μένουν κλειστές στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων της πανδημίας του κοροναϊού. Τι ακριβώς έχει γνωρίζουμε για το ζήτημα αυτό και πώς αναμένεται να εξελιχθεί? Ναι, μετά από καταγγελίες συναδέλφων, όχι μόνο στη Ροδόπη αλλά σε όλη την Ελλάδα, έχουμε πλέον λάβει μηνύματα SMS για αποκοπή ορολογιών ηλεκτροδότησης αν δεν γίνει έγκαιρη αποπληρωμή τους. Αυτό για μας είναι, αν μη τι άλλο, ανάρμοστο, ανήθικο, μια που οι επιχειρήσεις αυτές είναι κλειστές σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση, λόγω του κοροναϊού. Και φυσικά, όταν έχει μια κλειστή επιχείρηση, αδυνατεί να έχει τσίρους και να αποπληρώσει και τα έξοδα, τα πάγια, τα οποία μέσα αυτά που είναι και η ενέργεια. Και θεωρούμε ότι οι ιδιωτικές εταιρείες ξεφάνουν εδώ, δεν βλέπουμε ούτε καν την κοινωνική τους ευθύνη. Όλοι βάζουμε πλάτη σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει και οι εταιρείες αυτές να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να πληρωθούν κάποια πράγματα μέσα από μηδενικούς τσίρους. Αυτό που ζητάμε. Και έχουμε κάνει τις ανάλογες επιστολές στους βουλευτές μας και στους περιφερειάρχη. Παράταση αποκοπών, αναστολή διακοπών, όσων ξανανοίξουν επιχειρήσεις και τότε να κάνουμε μια ρύθμιση ό,τι χρωστάμε για να ξεκινήσουμε ξανά από το μηδέν. Αυτό ζητάμε από τις επιχειρήσεις ρεύματος, ενέργειας, που προς τις επιχειρήσεις τις οποίες είναι πληττόμενες από την υπάρχουσα κατάσταση λόγω κοροναϊού. Μάλιστα. Κύριε Βαφιάδη, έχετε λάβει κάποια απάντηση από τις επιστολές τις οποίες αποστείλατε στους αρμόδιους? Οι επιστολές τις, όχι, δεν έχουμε κάνει. Αυτό κινηθήκαμε χθες. Πιστεύουμε, περιμένουμε. Οι επιστολές είναι στο Υπουργείο Ενέργειας. Περιμένουμε το Υπουργείο Ενέργειας να πάρει αποφάσεις. Όπως πήρε για μας με κλειστά. Όπως πήρε τηλέφωνο, συγγνώμη, τηλέφωνο. Όπως μας είπαν για μας ότι είμαστε κλειστά, πιστεύουμε να λάβει ανάλογη κυβερνητική απόφαση αναστολή όλων αυτών των αποκοπών. Οι όποιες παρεμβάσεις και από τους βουλευτές μας, να τους ευχαριστήσω δημόσια, και από τον περιφερειάρχη μας που έχω μιλήσει, είναι προς το Υπουργείο Ενέργειας να βγάλει απόφαση κεντρική να διακοπούν, να ανασταλούν οι διακοπές έως ότου επανέλθουν στην κανονικότητα. Μάλιστα. Ποιες κινήσεις της ΓΕΣΕΒΕ για το ζήτημα αυτό? Η ΓΕΣΕΒΕ είναι άμεσα, μιλάει ο πρόεδρος, ο κ. Καβαθάς, με τον κ. Χατζηδάκη. Και φυσικά εμείς πιέζουμε όλα τα σωματεία, όλη η Ελλάδα, μέσα στον βουλευτό μας πάλι προς το ίδιο Υπουργείο. Ήδη υπάρχουν και επιρωτήσεις που κατατίθενται. Για να δούμε πώς θα κινηθεί και το δημόσιο του Υπουργείου πλέον. Οπότε αναμένουμε την απάντηση του κ. Χατζηδάκη το επόμενο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι πιέζει και ο χρόνος. Και από τις ίδιες τις εταιρείες να αναλάβουν και αυτή την κοινωνική τους ευθύνη. Έτσι ακριβώς. Πέρα από την κυβερνητική απόφαση, οι ίδιες εταιρείες πιστεύω πρέπει να καταλάβουν κάποια πράγματα. Δεν μπορούν σε κλειστές επιχειρήσεις να γίνονται αποκοπές. Μάλιστα. Ευελπιστούμε να είναι θετική η εξέλιξη στο ζήτημα αυτό, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα. Είναι σοβαρό, διότι να γυρίσουν οι συνάδελφοι οι επαγγελματίες, να γυρίσουν και να βρουν χωρίς ρολόγια τα χωρίς ρεύμα τις επιχειρήσεις, πώς θα ξαναξεκινήσουν. Και με άδεια ταμεία. Σίγουρα μπορεί να βρεθεί μια μέση λύση, ένα διακανονισμό. Ναι, μια μέση λύση. Δεν ζητάμε ούτε τι εγγραφέ, ζητάμε ούτε αλλήμον, δεν είμαστε αυτοί που. Θέλουμε μια πίστοση χρόνου περαιτέρω μέσα από την κατάσταση περίεργη την οποία βιώνουμε. Μάλιστα. Να αλλάξουμε θέμα, κύριε Βαφιάδη, και να συζητήσουμε ακόμη ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρει προέκταση το τελευταίο χρονικό διάστημα και αφορά την κομμωτική στο σπίτι, βλέποντας και τις ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας αλλά και του Σωματείου των Κομμωτών. Να αναφερθούμε λίγο στο τι κινδύνους κρύβει και αν τηρούνται τα μέτρα και οι κανόνες υγιεινής όταν πραγματοποιείται η κομμωτική στο σπίτι και δεν λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις κυβερνητικές εντολές. Δεν υπάρχει να λάβουν μέτρα προστασίας. Τα κομμωτήρια σαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι κλειστά από τις 14 Μαρτίου και οποιαδήποτε άλλη δράση ανάλογη είναι παράνομη, παράτυπη και χρήση καταγγελιών. Από εκεί πέρα, αυτό που λέμε για τους λόγους δημόσιας υγείας,
Και αυτός ο οποίος αποφασίζει να φέρει στο σπίτι του έναν κομμωτή νόμιμο ή μη, ιδιώτη, παράνομο, μαύρο, όπως θέλουμε να το πούμε, πρέπει να κάτσει να αντιληφθεί αυτός ο κομμωτής που ήταν πριν, σε ποιο σπίτι ήταν, πώς χρησιμοποιεί τα εργαλεία του, κάτω ποιες κανόνες υγιεινής, μήπως τυχόν είναι ο ίδιος και ο ίδιος φορέας αυτής της ασθένειας και νοσήσει. Πρέπει να κάνουμε το μαλλί μας, όλων όλων, δυστυχώς την περίοδο δεν είναι ικανό, το ξέρουμε. Μέσα σε όλες τις συνέπειες είναι και το κούρεμα. Δεν είναι κάτι τραγικό, πιστεύω, να περιμένουμε να ανοίξουν τον κομμωτήριο να πάμε να κουρευτούμε ή να βαφούμε ή οτιδήποτε. Πάρα πολύ δημόσια υγεία. Το κράτος όλα αυτά τα έκανε για τη δημόσια υγεία. Δεν τα έκανε για κάποιο άλλο λόγο. Και αυτό οφείλουμε να σηκωστούμε όλοι. Και οι ίδιοι πρέπει να αντιληφθούμε οι πολίτες τι συνέπειες υπάρχουν όταν παρατυπούμε και παρανομούμε. Έτσι ακριβώς. Η ατομική ευθύνη πρέπει να ληφθεί αυτό, πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σωστά η ατομική ευθύνη. Περίπτωση. Και φυσικά και στους ίδιους τους συναδέλφους ή μη, για μένα δεν είναι συνάδελφοι που σπάνε αυτή την καραντίνα και το κάνουν. Δηλαδή δουν ανταγωνιστικά ότι και έβγαλε 5 και 10 ευρώ παραπάνω. Αυτό είναι ο στόχος της ζωής. Να διακινδυνεύσει την υγεία σου, την υγεία της οικογένειάς σου, την υγεία των ενδυνάμεων πελατών σου. Σίγουρα. Και ποια είναι η συναδελφικότητα και η συλλογική ευθύνη μαζί με την ατομική. Ρητορικά ερωτήματα προς όλους αυτούς. Μάλιστα, που πρέπει να τα λάβουν πολύ σοβαρά οι υπόψεις τους. Πολύ σοβαρά υπόψη τους. Κύριε Βαφιάδη, να συνεχίσουμε την συζήτησή μας όσον αφορά τα μέτρα ενίσχυσης, οικονομικής ενίσχυσης των επαγγελματιών, τα οποία αναμένουμε να βελτιωθούν, να βγουν επιπρόσθετα μέτρα για να ενισχύσουν και να είναι αρκετά δραστικά αυτά τα μέτρα για να μπορέσουν να κρατήσουν όρθια και την οικονομία αυτής της χώρας αλλά και τον επαγγελματικό τομέα. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Κύριε Πασχαλίδου, έχω ένα ευχάριστο νέο να σας μεταβιβάσω. Μόλις πριν από λίγο μας ειδοποίησαν ότι το Υπουργείο Οικονομικών άλλαξε μια προγενέστερη απόφασή τους ότι οι επιχειρήσεις που απασχολούν και μέχρι από 5 άτομα ήταν το πλαφόν εργαζόμενους δικαιούνται ένα επίδομα. Τώρα το έκαναν, εδώ και μια ώρα βγήκε απόφαση, μέχρι και 20 άτομα πλέον, διευρύνθηκε αυτό, θα λάβουν το επίδομα. Είτε είναι ομικρον ε, είτε είναι ΙΚΕ, είτε είναι ΕΕ, νομικές μορφές. Αυτό ήταν ένα πάγιο έτοιμά μας, τόσο της ΓΕΣΕΒΕΑ, όσο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων, το διεκδικούσαμε με τεπιτάσιος, εδώ και 10 μέρες το γνωρίζετε άλλο. Το γνωρίζετε άλλωστε και εσείς μέσα από τις επιστολές μας. Και μόλις πριν μια ώρα, ο κύριος Σταϊκούρας επικοινώνησε τον πρόεδρο, τον κύριο Καβαθά, και του είπε του ικανοποιείται ένα αίτημά μας. Ελπίζουμε να προχωρήσουμε και σε άλλα αιτήματα και να πάμε καλύτερα στο μέλλον. Μάλιστα, να κλείσουμε την συζήτησή μας. Βρισκόμαστε κατά τη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδος. Η αγορά είναι κλειστή για να συζητήσουμε τη φετινή χρονιά για το πώς πάει η κίνηση στα μαγαζιά, αλλά θα ήθελα να συζητήσουμε για το πώς πάει η κίνηση στις επιχειρήσεις οι οποίες αναμένουν ανοιχτές και ιδιαίτερα στα τοπικά μας προϊόντα, που εφόσον οι Έλληνες θα τηρήσουν την παράδοση και ο καθένας στο σπίτι του χωριστά, λαμβάνοντας τα μέτρα προστασίας, θα γιορτάσει φέτος το Πάσχα. Όσο μιλάμε, συναδέλφους, ειδικά Κρεοπόλεως, ο Ποροκόλλος, μια που είναι ανήκουν και στη δύναμη της Ομοσπονδίας και έχουν φυσικά και το διευρυμένο ωράριο αυτή τη μεγάλη εβδομάδα. Η κίνηση υπάρχει, δεν είναι φυσικά όπως άλλα χρόνια. Είναι αρκετά είναι μειωμένη, αλλά εκεί πέρα δεν πρέπει να υπάρχει κίνηση, διότι όπως και εσείς είπατε πολύ σωστά, το Πάσχα θα το γιορτάσουμε είτε οικογενειακά, είτε μοναχικά, είτε όπως μπορεί ο καθένας. Αλλά σίγουρα θα πάρει το αρνάκι του, το κατσικάκι του, το τσουρέκι του, τα αυγά του, έτσι να αισθανθεί και λίγο αυτές τις μέρες και λίγο μια γιορτινή ατμόσφαιρα για να μην και λίγο η ψυχολογία του. Από ό,τι βλέπω, υπάρχει ομαλή ροή στην αγορά, υπάρχουν μνοερήφια, υπάρχουν αυγά, υπάρχει και ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο πρέπει οι κρεοπόλεις, τα τακτάδια στα διαστήματα να μπαίνουν και να ενημερώνουν τι έχουν από συγγνώμη, τι έχουν στα ψυγεία, τι από θέματα, για να δει και το Υπουργείο που βαδίζουμε και τι ζήτηση θα υπάρχει αυτές τις μέρες. Αλλά φυσικά το ταμείο το λεγόμενο το κάνουμε την άλλη εβδομάδα, αφού ολοκληρωθεί η μεγάλη εβδομάδα και θα δούμε τι ακριβώς έγινε στην αγορά των τροφίμων, που είναι η μοναδική που είναι ανοιχτή φυσικά. Πάντως είναι θετικό το ότι ο κόσμος προτιμάει τα τοπικά προϊόντα και ενισχύει την τοπική αγορά και τους παραγωγούς μας εδώ πέρα στην Θράκη. Ίσως αυτή η κρίση μας οδηγήσει σε σοφότερους οδηγούς κατανάλωσης, όπως αυτά λέμε τόσα χρόνια.
να προτιμάμε τοπικά προϊόντα, να στηρίζουμε την τοπική αγορά. Έτσι, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε το στίγμα της τοπικής οικονομίας και της μείωσης της ανεργίας και της αύξησης, όπως θα τη δούμε να υπάρχει τους επόμενους μήνες. Όσο στηρίζουμε τοπική αγορά, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όσο αποφασίζουμε να στηρίξουμε άλλες αγορές, ειδικά άλλων χωρών, τόσο θα περιπλέκουν τα πράγματα και για την περιοχή μας. Μάλιστα, κύριε Βαφιάδη, να σας αποχαιρετήσουμε δίνοντας τις δικές σας ευχές για το Πάσχα αλλά και για την Ανάσταση στους τηλεθεατές μας. Φυσικά, τι θα πούμε. Τώρα είναι άλλα χρόνια, ίσως το λέγαμε, και τηρήμε το λόγο την υγεία. Φέτος, αυτό που θα πούμε, η υγεία πραγματικά είναι αυτό το ζητούμενο, το πολυτιμότερο αυτή την περίοδο. Να βγούμε γρήγορα από αυτούς τους δύσκολους καιρούς των εποχή του κοροναϊού. Να δούμε με αισιοδοξία το μέλλον και πιστεύουμε σε 2 μήνες από τώρα να έχουμε έρθει σε μια κανονικότητα και να δούμε τις ζωές μας από άλλη σκοπιά, αφού έχουμε φαλοσκοπήσει σε όλα τα ζητήματα που μας αφορούν όλο το διάστημα το οποίο είμαστε σε καραντίνα. Πάνω απ' όλα υγεία, ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες της πολιτείας για να βγούμε όλοι πιο δυνατοί και όλοι μαζί ενωμένοι και να μην λείψει κανένας την επόμενη μέρα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ από τη φιλοξενία. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά.